πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπαι. Καθίστε. Πριν λίγες μέρες, παιδιά μου, γιορτάσαμε έναν Άγιο, μεγάλο Άγιο, ο οποίος έχει σχέση με τη θάλασσα. Ποιον Άγιο έχουμε που έχει σχέση με τη θάλασσα? Έστε. Τον Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας Άγιος ο οποίος έζησε πριν 1600 χρόνια. Ήτανε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που κατατρόπωσε έναν μεγάλο αιρετικό, τον Άριο. Αυτός ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός μας δεν είναι Θεός, δεν είναι Υιός του Θεού, αλλά είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Και ο Άγιος Νικόλαος ήταν τόσο πολύ έτσι απλός, που όταν άκουσε αυτές τις βλαστήμιες, τι έκανε? Ξέρετε τι έκανε μέσα στην Σύνοδο? Τι έκανε? Χαστούκησε τον Άριο, του έδωσε ένα δυνατό χαστούκι που έχει αυτές τις λαστίμιες για τον Χριστό. Και τι έγινε μετά? Τι έγινε? Είπε αυτός ο αιρετικός στο βασιλιά του, δεν έπρεπε να χαστούκι μέσα στο βασίλειο, και ο βασιλιάς τον έκανε. Και τι έγινε μετά? Και μετά το ελευθέρωσα. Μετά ο βασιλιάς μου τον ελευθέρωσε. Κάτι έγινε, έγινε ένα θαύμα. Μπήκε στη φυλακή και εκεί στη φυλακή τι έγινε? Παναγία και ο Χριστός τον επισκέφθηκαν και τι το έδωσαν? Το Ευαγγέλιο και πέστε και το άλλο. Τι άλλο το έδωσαν? Αυτό που φοράνε οι επίσκοποι πάνω στον νόμο τους. Πώς το λέμε, που έχει σταυρούς. Ομοφόριο, ομοφόριο. Οπότε μετά από αυτή την θεϊκή αναγνώριση, αναγκάστηκαν και τον άφησαν, τον απελευθέρωσαν, τον έβαλαν από τη φυλακή τον Άγιο. Αυτός ο Άγιος λοιπόν λέγεται θαυματουργός. Έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα και όχι μόνο παλιά και τώρα. Σήμερα θα σας πω, παιδιά, ένα θαύμα πολύ σύγχρονο που έγινε στη Ρωσία. Και είναι πολύ μεγάλο θαύμα, αλλά θέλω να το προσέξετε. Έχει σχέση με μια μεγάλη αμαρτία που λέγεται ασέβεια. Ξέρει κανείς τι θα πει ασέβεια? Λέμε αυτός είναι ασεβής. Τι θα πει ασεβής? Όχι εσύ. Αυτό είναι. Για ποιον αναφέρεται η ασέβεια, σε ποιον πάει? Κυρίως στο Θεό, παιδιά, είναι αμαρτία στο Χριστό. Ας πω να το καταλάβετε. Όταν, ας πούμε, κάποιος παίρνει χρήματα από κάποιον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι μια αμαρτία, πώς τη λέμε στην αμαρτία? Κλοπή. Όταν ένας παίρνει χρήματα από μια εκκλησία, είναι το ίδιο όπως να παίρνει από έναν άνθρωπο? Είναι πιο βαρύ. Εκεί δεν είναι απλή αμαρτία. Τι είναι? Είναι ασέβεια. Δηλαδή είναι αμαρτία στο Θεό, παιδιά. Γι' αυτό προσοχή πολύ. Να, και τώρα που είμαστε εδώ στην εκκλησία, δεν είμαστε στο σπίτι μας. Βλέπω μερικούς λίγο γελάνε. Δεν κάνει. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε το Θεό. Εδώ είναι ο Θεός τώρα. Και άμα κάνουμε κάτι, δεν είναι απλή αμαρτία, είναι ασέβεια.
Λοιπόν, κοιτάξτε τι έκανε ένα κορίτσι και να δείτε μετά τι έπαθε. Είναι αληθινό αυτό που θα σας πω. Και είναι πολύ μεγάλο θέμα και θα έπρεπε όλοι να το ξέρουμε. Έγινε σε μία πόλη της Ρωσίας, όταν η Ρωσία ήταν ακόμα με τους κομμουνιστές, με τους αθέους, τους αντιχρίστους. Στα 1956, στον 20ο αιώνα δηλαδή, στα μέσα του 20ου αιώνα, στον προηγούμενο αιώνα, η πόλη λεγόταν Κουιμπίσεφ. Σήμερα τη λένε Σαμάρα. Σε αυτή την πόλη λοιπόν ζούσε μια οικογένεια που η μητέρα ήταν ευσεβής και ήταν ζωή. Το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου του 1956, πρωτοχρονιά, βράδυ της πρωτοχρονιάς, η ζωή προσκάλεσε 7 φίλες της και άλλους τόσους νεαρούς σε δείπνο και χορό. Αυτό που λέμε σήμερα, πάρτι. Ελάτε να κάνουμε πάρτι. Τότε ήταν νηστεία των Χριστουγέννων. Προσέξτε τώρα, γιατί στη Ρωσία πάνε με το παλιό ημερολόγιο. 13 μέρες πίσω. Οπότε και η νηστεία είναι 13 μέρες πιο μετά. Επομένως, κρατάει η νηστεία των Χριστουγέννων για τους Ρώσους, κρατάει από τις 28 Νοεμβρίου, με το δικό μας ημερολόγιο, μέχρι τις 6 Ιανουαρίου. 6 Ιανουαρίου με το παλιό είναι Χριστούγεννα. Αλλά με το νέο, έτσι ξέρουμε, είναι Θεοφάνεια. Άμα πάτε στο Άγιο Όρος δηλαδή στις 6 Ιανουαρίου, θα δείτε ότι έχουν Χριστούγεννα. Γιατί είναι με το παλιό. Έτσι είναι και οι Ρώσοι. Όταν εμείς έχουμε εδώ Χριστούγεννα, στο Άγιον Όρος έχουν νηστεία. Όταν έχουμε εμείς πρωτοχρονιά, αυτοί έχουν νηστεία ακόμα, δεν έχουν κάνει Χριστούγεννα. Έτσι και οι Ρώσοι λοιπόν. Είχαν το κράτος πρωτοχρονιά, αλλά η Εκκλησία είχε νηστεία. Και δεν έπρεπε να κάνει χορό, ένας λόγος παραπάνω. Δηλαδή ποτέ δεν έπρεπε να κάνουμε χορούς και πάρτι, αλλά ακόμα περισσότερο όταν είναι νηστεία. Και η μητέρα της λοιπόν της είπε, σε παρακαλώ ζωή, μην το κάνεις αυτό. Μην κάνεις πάρτι, εσπερίδα και φαγητό και χορούς, γιατί είναι νηστεία. Και η κόρη επέμενε και το έκανε. Η μητέρα εκείνο το βράδυ, η παραμονή πρωτοχρονιάς, πήγε στην εκκλησία να προσευχηθεί. Μαζεύτηκαν οι καλεσμένοι, αλλά ο αρβανιαστικός της ζωής δεν είχε έρθει ακόμα. Οι άλλες είχαν φέρει τους, ας πούμε, τους αρβανιστικούς τους. Αυτή δεν ήρθε. Το όνομα του αρβανιστικού της ήταν Νικόλαος. Να, εδώ βλέπουμε τον Άγιο Νικόλαο, έτσι. Γιατί έχει σχέση, θα πούμε θάμα του Αγίου Νικολάου. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε τώρα. Αυτός ο Νικόλαος δεν ήρθε. Εν τω μεταξύ άρχισε ο χορός. Τα άλλα κορίτσια άρχισαν να χορεύουν με τα αγόρια. Αυτή δεν είχε, ήταν μόνη της, αφού δεν είχε έρθει ο αρβανιαστικός. Και τι έκανε, κοιτάξτε τώρα αυτό που είπαμε προηγουμένως, η ασέβεια. Από αμηχανία, χωρίς να σκεφτεί πολύ, κατέβασε την εικόνα του Αγίου Νικολάου, του Θαυματουργού, από τον τοίχο και είπε, θα πάρω αυτόν τον Νικόλα και θα πάω να χορέψω μαζί του. Ακούτε, ασέβεια, επειδή δεν ήρθε ο αρβανιαστικός ο Νικόλας. Χωρίς να δίνει σημασία εν τω μεταξύ στις φίλες της, οι οποίες της λέγανε, μην το κάνεις αυτό, αυτό είναι βλασφημία. Να πάρεις να χορέψεις με την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Αλλά η ζωή απάντησε με θράσος. Ακούτε τώρα ασέβεια. Αν υπάρχει Θεός, ας με τιμωρήσει. Ακούτε, θράσος. Δεν πίστευε δηλαδή αυτή στο Θεό. Αν υπάρχει Θεός, να με τιμωρήσει. Και άρχισε να χορεύει με την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Έκανε 2 γύρους, οπότε ξαφνικά μέσα στο δωμάτιο γίνεται ένας φοβερός θόρυβος. Όλα αυτά είναι πραγματικά, σας τα λέω, δεν είναι παραμυθάκια. Γίνανε το 1956 στη Ρωσία. Γίνεται ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος, πώς λέμε τυφώνος,
πολύ γρήγορα γυρίζει ο αέρας και παίρνει τα πάντα. Και έλαμψε φως, εκτυφλωτικό, τους θάμπωσε. Παίζει να πέσει μια αστραπή τώρα έτσι όπως είμαστε εδώ. Ένα τέτοιο φως, σαν αστραπή. Η διασκέδαση μετατράπηκε σε φρίκη και τρόμο. Τρομάξαν όλοι. Έφρυξαν. Όλοι έφευγαν φοβισμένοι από το δωμάτιο. Μόνο η ζωή στεκότανε ακίνητη με την εικόνα του Αγίου, του Αγίου Νικολάου, κολλημένη στο στήθος, απολιθωμένη και παγωμένη σαν μάρμαρο. Έγινε πέτρα. Οι γιατροί που γρήγορα κατέφτασαν δεν μπόρεσαν να τη συνεφέρουν με τις προσπάθειές τους. Οι βελόνες των ενέσεων πήγαν να τις κάνουν ένεση για να την δώσουν κάτι, να πάρει μια ζωή, να σηκωθεί. Στράβωναν. Είχε γίνει πέτρα. Γίνεται αυτό. Να προσπαθεί να μπει η βελόνα και να γίνεται πέτρα, να στραβώνει η βελόνα. Δεν μπορούσε να μπει μέσα στη σάρκα της η βελόνα. Και χτυπούσαν επάνω στο μαρμαρωμένο κορμί της. Θέλησαν να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Αλλά δεν μπόρεσαν να τη μεταφέρουν, γιατί δεν κουνιότανε, δεν μπορούσαν να την κουνήσουν. Ήτανε κολλημένη εκεί, σε θέση της. Τα πόδια της λες και ήσαν καρφωμένα στο πάτωμα. Αλλά η καρδιά χτυπούσε, δεν είχε πεθάνει, είχε πετρώσει. Βλέπετε, φοβερή, παραδειγματική τιμωρία για την ασέβειά της. Θα πεις ο Θεός τιμωρεί, ο Θεός παιδαγωγεί. Εμείς το λέμε τιμωρία. Ο Θεός μας αγαπάει και θέλει να μας σώσει, γι' αυτό τα κάνει αυτά. Και ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν, κατά παραχώρηση Θεού, έκανε αυτό το πράγμα, πέτρωσε. Αυτή η κοπέλα που έκανε αυτή την ασέβεια και έλεγε αν υπάρχει Θεός να με τιμωρήσει. Ορίστε, σε τιμώρησε. Τώρα για να δούμε, πιστεύεις? Τα πόδια της ήταν καρφωμένα. Η καρδιά της τυπούσε. Η ζωή ήταν ζωντανή. Αλλά δεν μπορούσε όμως ούτε να φάει ούτε να πιει. Μπορεί μια πέτρα να φάει και να πιει. Όταν η μητέρα της γύρισε και είδε τι συνέβη, έπεσε αναίσθητη και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, από το οποίο βγήκε σε μερικές ημέρες. Η μητέρα έπεσε, πήγε στο νοσοκομείο, η κόρη δεν μπορούσε να κουνηθεί, ήταν εκεί, στη μέση του ποδοματίου. Μέρες. Η πίστη της στην εσουλαχνία του Θεού, η πίστη της μητέρας και οι θερμές μητρικές της προσευχές για συγχώρηση της δύστυχης ανανέωσαν με τη χάρη του Θεού τις ζωτικές της δυνάμεις. Λιποθύμησε η μητέρα, έπεσε ανέστη, αλλά μετά με την πίστη της ήρθε στα συγκαλά της. Η ζωή όμως, η κόρη εκεί, πετρωμένη. Η ζωή τώρα, τις πρώτες μέρες, όπως είπαμε, ήταν εκεί πετρωμένη, δεχόταν ένα πλήθος επισκέψεων. Ο κόσμος το έμαθε και τρέχανε να δούνε τι γίνεται. Ήταν κυκλωμένο το σπίτι από πλήθος κόσμου. Πιστοί που ήρθαν ή ακόμα και που βάδισαν από μακριά, περίεργοι γιατροί και πνευματικά πρόσωπα, διάφοροι. Και πιστοί και περίεργοι. Γρήγορα όμως, κατ' εντολή των αρχών, το σπίτι έκλεισε για τους επισκέπτες. Βάλανε αστυνομία. Δεν επιτρέπεται να μπει μέσα κανένας. Δύο αστυνομικοί φύλαγαν σκοπιά εναλλάξ ανά οκτάωρο. Κάποιοι από τους φύλακες που ήταν ακόμα νέοι, 28 με 30 ετών, άσπρισαν από τη φρίκη, ακούγοντας κάθε νύχτα τη ζωή να βγάζει τρομακτικές κραυγές. Κράβγαζε, μούγκριζε. Και ακούγοντας αυτά οι φύλακες, άσπρισαν. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό? Να ασπρίσει σε μια νύχτα, τα μαλλιά τους δηλαδή γίνανε άσπρα, από τον τρόμο τους. Όταν ο άνθρωπος περάσει ένα έντονο σοκ, μπορεί να γίνει αυτό, να σπίσουν τα μαλλιά σου σε μια μέρα. Λοιπόν, αυτό το πάθανε, ακούγοντας αυτές τις κραυγές που έβγαζε αυτή η κόρη, η ζωή, η οποία είπαμε ήταν ακίνητη. Και τι έλεγε αυτή η ζωή? «Μαμά, προσευχήσου. Μαμά, προσευχήσου, γιατί χάνομαι για τις αμαρτίες μου. Προσευχήσου». Αυτό φώναζε η ζωή. Για όλα όσα συνέβησαν, ενημέρωσαν και τον Πατριάρχη, τον Ρώσο, και τον παρακάλεσαν να ευχηθεί υπέρ της αναρρώσεως της ζωής. Ο Πατριάρχης απάντησε: «Εκείνος που την τιμώρησε
εκείνος και θα την ελέησει. Ο Άγιος Νικόλαος δηλαδή, ο Θεός δια του Αγίου Νικολάου. Μεταξύ των προσώπων που επετράπη στο εξής να επισκεφθούν τη ζωή ήταν και ένας καθηγητής πανεπιστημίου της ιατρικής σχολής, ο οποίος πήγε από τη Μόσχα σε αυτή την πόλη και αυτός βεβαίωσε ότι η καρδιά της κόρης δεν σταμάτησε να χτυπάει, ήταν η καρδιά της λειτουργούσε. Ήταν ζωντανή δηλαδή. Πήγανε και οι ιερείς, τους οποίους προσκάλεσε η μητέρα της για να πάρουν από τα χέρια τη ζωή στον Άγιο Νικόλα. Γιατί είπαμε, αυτή είχε πετρώσει και είχε αγκαλιασμένο τον Άγιο Νικόλα. Όπως την ώρα που χόρευε, έτσι το είχε εκεί. Για μέρες. Δεν μπορούσαν να την πάρουν την εικόνα. Η εικόνα ήταν κολλημένη πάνω της. Πήγε και ένας ιερομόναχος που λεγόταν Σεραφείμ, από την έρημο, ερημίτη ήταν αυτός, ασκητής, από την έρημο του Γκλίσκ, ο οποίος για τη γιορτή των Χριστουγέννων πήγε στο χωριό, στην πόλη αυτή, στην Κουιμπίσεφ, έτσι λεγόταν είπαμε η πόλη, και έκανε αγιασμό. Και τι είπε μετά αυτός? Τώρα λέει πρέπει να περιμένουμε κάποιο σημείο το Πάσχα. Δηλαδή να περιμένετε κάτι, ένα θαύμα που θα γίνει το Πάσχα. Ήταν ακόμα Χριστούγεννα, είπαμε λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Αν δεν γίνει τίποτε το Πάσχα, σημαίνει ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου. Φτάνουμε στα τελευταία. Και δείχνοντας με αυτά τα λόγια, την παιδιά του πίστησε ένα θαύμα. Επίσης την επισκέφθηκε και ένας Μητροπολίτης Νικόλαος, ο οποίος διάβασε παράκληση και είπε «Νέο θαύμα να περιμένω το Πάσχα». Τα ίδια είπε και αυτός. Βλέπεις το Πνεύμα του Άγιο, τους Αγίους λέει τα ίδια πράγματα. Τις παραμονές της γιορτής του Ευαγγελισμού, που εκείνη τη χρονιά έπεσε το Σάββατο της τρίτης εβδομάδας της Μεγάλης Σαρακοστής, πλησίασε προς τους φύλακες της ζωής ένας καλοσυνάτος γέροντας, ένα γεροντάκι. Πήγε στον αστυνομικό εκεί που φύλαγε το σπίτι και τους παρακάλεσε να το επιτρέψουν να δει τη ζωή. Ένας παππούς λέει «Να δω τη ζωή θέλω». Αλλά οι φύλακες αστυνομικοί αρνήθηκαν να το επιτρέψουν. Ήρθε ο γέροντας και την επόμενη μέρα, αλλά πάλι οι επόμενοι φύλακες δεν τον άφησαν. Την τρίτη φορά, ανήμερα του Ευαγγελισμού, οι φύλακες τον άφησαν. Η φρουρά τον άκουσε πόσο έσφλαχνα μίλησε στη ζωή μπαίνοντας. Τι της είπε? «Λοιπόν, κουράστηκες από την ορθοστασία?» Γιατί αυτή ήταν όρθια. Για σκεφτείτε τώρα, από τα Χριστούγεννα μέχρι το Ευαγγελισμό, πόσες μέρες είναι? Μήνες, πολλές μέρες. Και αυτή ήταν όρθια εκεί πετρωμένη, μακριά την εικόνα και να φωνάζει. Και αυτός ο παππούς της λέει, «Κουράστηκες από την ορθοστασία?» Πέρασε λίγη ώρα και όταν οι φρουροί θέλησαν να βγάλουν έξω το γέροντα, αυτός δεν ήταν μέσα στο δωμάτιο. Είχε εξαφανιστεί. Και όλοι ήταν βέβαιοι ότι αυτός ήταν ποιος. Ποιος λέτε να ήταν, που πήγε εκεί και εξαφανίστηκε? Ο Άγιος Νικόλαος, ο γέροντας. Και έτσι η ζωή έμεινε όρθια 4 μήνες, 128 μέρες. Μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος τόσο μέρα νύχτα, Μέχρι το Πάσχα, ακριβώς, που εκείνη τη χρονιά έπεσε 23 Απριλίου, με το νέο 6 Μαΐου. Τη νύχτα της Λαμπροφόρου Αναστάσεως του Χριστού η ζωή άρχισε να φωνάζει ιδιαίτερα δυνατά. «Προσεύχεστε», αυτό φώναζε. Οι νυχτερινοί φύλακες ανατρίχιασαν και άρχισαν να τη ρωτούν «Γιατί φωνάζεις τόσο φοβερά?» Ακολούθησε η απάντηση «Φοβερό, καίγεται η γη, προσεύχεστε, όλος ο κόσμος χάνεται για τις αμαρτίες του, προσεύχεστε». Έτσι, έβλεπε, φαίνεται πράγματα, τις αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα και καλούσε σε μετάνοια. Αυτή που προηγουμένως ήταν ασεβής, έλεγε αν υπάρχει Θεός να με τιμωρήσει, τώρα αρχίζει και λέει στον κόσμο μετανοήστε, κυγόμαστε, χανόμαστε. Όλη η γη καίγεται. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή αναζωογονήθηκε την ημέρα της Αναστάσεως, όπως το είχαν προείπει αυτοί οι δύο Άγιοι Γέροντες, ο Πατήρ Σεραφείμ και ο Μητροπολίτης Νικόλαος.
Οι μύες άρχισαν να μαλακώνουν, είπαμε ήταν πέτρα και οι βελόνες σπάζανε, δεν μπορούσαν να μπουν μέσα της. Άρχισαν να μαλακώνουν οι μύες και να ζωντανεύουν. Τελικά την έβαλαν στο στρώμα. Μπόρεσε και κουνήθηκε. Αλλά εκείνη συνέχισε να φωνάζει και να καλεί όλους σε προσευχή για τον κόσμο που χάνεται για τις αμαρτίες, για τη γη που καίγεται από τις ανομίες της. Για σκεφτείτε, είχε να φάει 4 μήνες. Μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς φάει 4 μήνες. Κατά παραχώρηση του Θεού και να κοιμηθεί 4 μήνες. Πώς έμεινε ζωντανή μέχρι τώρα, ποιος έτρεφε, τη ρώτησαν όταν μπορούσε πλέον να, έτσι να κουβεντιάσει. Περιστέρια με έτρεφαν, ήταν η απάντηση. Από αυτό έγινε φανερό ότι έλαβε έλεος και συγχώρηση από τη δεξιά του Κυρίου Παντοκράτορος. Δηλαδή ο Θεός με τρόπο έτσι που εκείνος ήξερε, την ενίσχυε. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος 128 μέρες χωρίς φαγή. Το πολύ να ζήσει 40 μέρες, έτσι δεν είναι, χωρίς φαγητό. Μετά πεθαίνει ο άνθρωπος. 40-50 μέρες. Ο Κύριος συγχώρησε τις αμαρτίες της ζωής με την παρουσία του Αγίου Νικολάου, του Θαυματουργού και λόγω των μεγάλων βασάνων της και της ορθοστασίας κατά τη διάρκεια των 128 ημερών και της υπομονής που έκανε και της μετάνοιας που έδειξε. Όλα αυτά τα γενογονότα συντάραξαν τους κατοίκους του Κουιμπίσεφ και των περιχώρων. Πολλοί άνθρωποι, βλέποντας τα θαύματα, ακούγοντας τα ουρλιαχτά και τις παρακλήσεις της, που έλεγε να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που χάνονται εξαιτίας των αμαρτιών τους, ξαναβρήκαν την πίστη τους στο Θεό. Γιατί τότε είπαμε η Ρωσία ήταν στον κομμουνισμό, ήταν άθεοι, όπως τον κάνουν τώρα άθεοι και την πατρίδα μας. Και στα σχολεία κάνανε προπαγάνδα αθεΐας στα παιδιά. Τους λέγανε στα παιδιά δεν υπάρχει Θεός και τους πήγαν και σε κάτι μουσεία αθεΐας. Τους δείχνανε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο και τέτοια προπαγάνδα κάνανε. Και πάρα πολλοί άνθρωποι τότε είχαν χάσει την πίστη τους, δεν πιστεύαν στο Θεό. Όπως και τώρα θέλουν έτσι να κάνουν τέτοια προπαγάνδα στα σχολεία. Λοιπόν, αλλά όταν άκουγαν αυτά τα ουρλιαχτά και ότι πρέπει να προσευχηθούμε για όλο τον κόσμο γιατί χάνεται όλος ο κόσμος, μετανοούσαν και βρίσκαν ξανά την πίστη τους. Γύριζαν στην εκκλησία με μετάνοια. Όσοι δεν φορούσαν σταυρό, άρχισαν να φοράνε κατά την εποχή εκείνη που μόνο γι' αυτό ήταν δυνατόν να πληρώσουμε τη ζωή τους. Γιατί τότε είπαμε ήταν άθεο το κράτος, ήταν οι Μπολσεβίκοι, αυτοί ήταν δημιούργημα των Σιωνιστών που θέλουν να κάνουν την παγκόσμια κυβέρνηση οι Μπολσεβίκοι. Λοιπόν, και αυτοί όταν ένας έκανε το σταυρό του ή φορούσε σταυρό, τον καταδίωκαν. Είχε διωγμό. Μπορεί να είχαν τη δουλειά του, μπορεί να τον βάζουν και φυλακή, πολλούς τους σκότωναν. 66 εκατομμύρια ανθρώπους σκότωσαν αυτοί στη Ρωσία. Όχι μόνο χριστιανούς, αλλά και πολλούς χριστιανούς. Αλλά και άλλους που ήταν ας πούμε αντίθετοι με τα φρονήματά τους. Όταν όμως έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα, λέει η επιστροφή ήταν τόσο μαζική, ώστε δεν έφτασαν τα σταυρουδάκια των εκκλησιών για όλους όσους ζητούσαν. Ζητούσαν όλοι να φορέσουν σταυρό. Πίστεψαν στον Χριστό. Με φόβο και δάκρυα ζητούσε ο λαός συγχώρεση των αμαρτιών. Επαναλαμβάνοντας τα λόγια της ζωής. Τι έλεγε η ζωή, θυμάστε? Φοβερό. Η γη καίεται. Χανόμαστε για τις αμαρτίες μας. Προσεύχεστε. Οι άνθρωποι χάνονται για τις ανομίες τους. Αυτά έλεγε η ζωή, βλέπετε. Και ήδη η καημένη είχε μετανοήσει και το πνεύμα του Άγιο της τα βάζε αυτά και τα έλεγε. Αλλά δεν ήταν αναγκασμένη, το έλεγε με την καρδιά της. Μετάνιωσε για αυτό που έκανε. Την τρίτη μέρα του Πάσχα, τη Λαμπροτρίτη που λέμε έτσι, η ζωή έφυγε για τον Κύριο. Πέθανε την τρίτη μέρα αφού έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, το κήρυγμα, και αφού διήγησε το δύσκολο δρόμο της ορθοστασίας των 128 ημερών μπροστά στο πρόσωπο του Κυρίου για τη συγχώρεση όλων των αμαρτιών της. Έκανε τον κανόνα της αυτή πολύ γρήγορα, έτσι, 128 μέρες όρθια. Καθαρίστηκε, φωτίστηκε και έφυγε για τον ουρανό. Το Άγιο Πνεύμα τη διατηρούσε στη ζωή όλες αυτές τις ημέρες για να αναστήσει την ψυχή της από το θάνατο της αμαρτίας, ώστε στη μέλουσα αιώνια ημέρα να την αναστήσει εν σώματι για τη ζωή την αιώνια.
Όπως άλλωστε το λέει και το ίδιο το όνομά της, ζωή. Ε? Και από αυτό το θαύμα, παιδιά, καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Πως ο Θεός μας είναι αληθινός, ε? Και δεν μπορείς να παίζεις με τον Θεό, ούτε με τους Αγίους του Θεού. Αυτή πήγε να παίξει, ε? Να χορέψει με την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Και τι φοβερό έπαθε. Έλεγε με θράσος, άμα υπάρχει Θεός, σας με τιμωρήσει. Ορίστε. Σε τιμώρησε, κύρα μου. Και αμέσως μετά, βέβαια, η καημένη κατάλαβε το λάθος της, δεν ήταν σκληρό καρδί. Το είπε από επιπολαιότητα αυτό που είπε. Και έτσι σώθηκε. Εκείνη την εποχή, εφημερίδες, τώρα κοιτάξτε τι γράφανε. Ένας αλαζονικός επιστήμονας υποστήριξε ότι αυτό το γεγονός που συνέβη στη ζωή δεν είναι φανταστικό, έγινε πράγματι, το παραδέχτηκε, παρόλο που ήταν από ό,τι φαίνεται άθεος. Αλλά αυτός προσπάθησε να το εξηγήσει και να πει ότι αυτό ήταν μια μορφή ακαμψίας, άγνωστη ακόμα στην επιστήμη. Ακαμψία είναι όταν ένας άρρωστος, ας πούμε, δεν μπορεί να κάμψει τα χέρια του, τα πόδια του, δεν δουλεύουν οι κλειδώσεις του, είναι τεντωμένος. Και λέει ότι και η ζωή κάτι τέτοιο έπαθε, μια μορφή ακαμψίας άγνωστη για την επιστήμη. Αλλά αυτό είναι ψέμα. Γιατί? Γιατί όταν υπάρχει ακαμψία, δεν πετρώνεις, απλώς εμείς είναι τεντωμένοι και δεν μπορείς να κάψεις τα χέρια σου και τα πόδια σου. Αλλά μπορείς να βάλεις μια βελόνα εκεί, μέσα στο μη. Στη ζωή δεν έγινε αυτό, ήταν πέτρα. Και οι βελόνες τράβωναν όταν πήγαιναν να τις κάνουν ένεση. Επομένως δεν ισχύει αυτό. Και επίσης αυτός που έχει ακαμψία, μπορείς να το μετακυλήσεις, έτσι, να το βάλεις σε ένα κρεβάτι και να το βάλεις σε ένα άλλο μέρος. Τη ζωή δεν μπορούσαν να τη μετακινήσουν, ήταν κολλημένη. Εκεί στο κέντρο του δωματίου, στο πάτωμα, 128 μέρες. Επομένως δεν είναι αυτός ο επιστήμονας. Και τρίτον, η αρρώστια καθεαυτή δεν επιστρέφει τον άνθρωπο στον Θεό. Και δεν φέρνει αποκαλύψεις από τον ουρανό όταν ένας αρρωστήσει. Όσοι αρρωσταίνουν γυρνάνε στον Θεό ή βλέπουν τι γίνεται στον κόσμο ή στον ουρανό. Η ζωή όμως τα είδε αυτά και επέστρεψε στον Θεό. Και είδε όλη αυτή την αμαρτία που γίνεται στον κόσμο και αυτό φώναζε «Μετανοήστε». Πώς αργότερα, μάλλον νωρίτερα, παλαιότερα φώναζε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος «Μετανοείτε, γυρίστε πίσω». Αλλάξτε ζωή. Έτσι έλεγε και αυτή εδώ η κοπέλα. Και έτσι, επομένως δεν ισχύει αυτό που λέει ότι ήταν μια μορφή ακαμψίας. Πολλοί επίσης με αφορμή τη ζωή και αυτοί γύρισαν στον Χριστό. Βρήκαν την πίστη τους, βαφτίστηκαν, έζησαν ηθικά. Όχι μόνο πίστεψαν ότι υπάρχει Θεός, αλλά και έγιναν χριστιανοί. Επομένως δεν ήταν απλή αρρώστια αυτό που έγινε στη ζωή, καταλάβατε, αλλά ήταν μια οικονομία Θεού. Για να σωθεί και η ίδια, που είπαμε έκανε αυτή τη μεγάλη ασέβεια, αλλά και πολλοί άλλοι σώθηκαν με αφορμή τη ζωή. Βλέπετε πώς εργάζεται ο Θεός, γιατί μας αγαπάει. Κοιτάξτε τώρα, να σας πω πως και σήμερα η Αγία Γραφή είναι επίκαιρη και μας λέει πως γίνονται τα πράγματα, ενώ γράφει ο Απόστολος Παύλος πριν 2.000 χρόνια, περιγράφει πως θα είναι οι άνθρωποι στις έσχατες ημέρες. Έσχατες ημέρες λέμε τις ημέρες λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, που θα έρθει ο Αντίχριστος. Λέει λοιπόν, κοιτάξτε τι λέει από στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή. Να ξέρεις, του λέει Τιμόθε, γράφει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του, τον Τιμόθεο, ότι τις τελευταίες μέρες, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όπως είμαστε τώρα, θα έρθουν καιροί δύσκολοι και επικίνδυνοι. Γιατί οι άνθρωποι, λέει, θα γίνουν φύλαυτοι. Φύλαυτος τι θα πει, ξέρετε, τι θα πει? Αγαπάει τον εαυτό του. Και δεν τον αγαπάει σωστά, αλλά άρρωστα. Δηλαδή, αγαπάει να τρώει καλά, να κοιμάται, να διασκεδάζει. Δεν αγαπάει τη σωτηρία του, δεν σκέφτεται ότι θα πεθάνει, δεν σκέφτεται ότι θα κρυθεί, θα δώσει λόγο για τις πράξεις του, αλλά ζει σαν ζώο. Αυτός είναι ο φύλαυτος.
Θα γίνουν λοιπόν, λέει, οι άνθρωποι φύλαυτοι, όπως είναι σήμερα περισσότεροι άνθρωποι. Πας να τους πεις κάτι για το Θεό, σου λέει, τι Θεός, τι είναι αυτά. Κοίταξε να κάνεις τη ζωή σου και άρχισε τους παπάδες και τις εκκλησίες. Αυτά λένε σήμερα, οι άνθρωποι. Δεν αγαπάνε σωστά τον εαυτό τους, αλλά αρρωστημένα. Αγαπάνε τον κακό εαυτό τους. Οι άνθρωποι, λέει, θα γίνουν φύλαυτοι. Και ο καθένας τους θα αγαπάει μόνο τον εαυτό του. Θα είναι φιλάργυροι. Τι θα πει φιλάργυρος? Τι θα πει? Τα χρήματα, ε. Και ζει μόνο για τα χρήματα. Σήμερα πόσοι άνθρωποι έχουν όνειρό τους να κάνουν λεφτά. Και πάνε και στο εξωτερικό για να κάνουν λεφτά και μπαίνουν σε ένα σωρό κινδύνους και κάνουν επιχειρήσεις και βάζουν δάνεια και το μυαλό τους είναι μόνο σε αυτά. Πώς θα κάνουν λεφτά. Φιλάργυροι. Και ακόμα αλαζόνες. Τι θα πει αλαζόνας, ξέρετε? Θα γίνουν οι άνθρωποι, λέει, αλαζόνες. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Να κοιτάξετε πώς το εξηγεί ο Άγιος Νικόδημος. Τι θα πει αλαζόνας. Να δείτε. Για να καταλάβετε μήπως είμαστε και εμείς τέτοιοι. Θα γίνουν, λέει, κομπάζοντες. Κομπάζω θα πει καφιέμαι. Κάνω το μεγάλο. Ε. Μιλάω για τον εαυτό μου με επενετικά λόγια. Λέω ότι είμαι και ο πρώτος και ο μεγάλος. Ε. Δεν το λένε. Αυτός είναι ο αλαζόνας. Ε, μεγάλε, που λένε. Και τους αρέσει να τους λένε έτσι, μεγάλους. Είναι αυτοί που θέλουν να φαίνονται ανώτεροι από τους άλλους. Και αυτή η αλαζονία γεννιέται από την φιλαυτία. Αγαπάει τον εαυτό του και θέλει αυτός να δοξάζεται περισσότερο από τους άλλους. Αυτός είναι ο αλαζόνας. Οι άνθρωποι θα γίνουν, λέει, και υπερήφανοι. Υπερήφανος, ξέρετε τι θα πει, ε? Αυτός που θέλει να φαίνεται υπέρ, πάνω από τους άλλους. Δεν ανέχεται να είναι άλλος καλύτερός του. Γι' αυτό και όταν είναι ένας καλύτερός του, τι κάνει? Τον φθονεί, τον ζηλεύει, θυμώνει. Θέλει να τον κατεβάσει κάτω. Ακόμα, λέει, οι άνθρωποι στις έσχα τους χρόνους θα γίνουν βλάσφημοι. Τι θα πει βλάσφημος? Βρίζει το Θεό, ε? Τα βάζει με το Θεό. Λέει προσβλητικά λόγια για το Θεό. Αλλά όχι μόνο λόγια, και η ζωή του δεν είναι καλή. Βλαστημάει και με τη ζωή του το Θεό. Πώς βλαστημάμε με τη ζωή μας το Θεό? Ξέρετε? Πώς? Δεν κάνουμε αυτά που λέει. Δεν τηρούμε αυτά που λέει. Ε? Ενώ ο Θεός λέει, ας πούμε, να ζούμε αγνά, να ζούμε καθαρά και να προσέχουμε και τις αισθήσεις μας και τη σκέψη μας, όλα να είναι καθαρά. Όχι μόνο το σώμα από αμαρτίες αρχικές, αλλά και η σκέψη μας. Ο άλλος λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα? Κάνε όπως λέει ο Φρόιντ, όπως λέει η ψυχολογία, όπως λένε οι άθεοι, ζήσε τη ζωή σου, μην ακούς τι λέει ο Χριστός. Αυτός βλαστημεί τον Χριστό με τη ζωή του. Και σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι είναι. Αλλά εμείς δεν θα γίνουμε τέτοιοι. Θα γίνουν, λέει, οι άνθρωποι γονεύσιν απειθείς. Αυτό μπορεί να το εξηγήσετε τι θα πει. Απειθείς στους γονείς. Τι θα πει αυτό? Απειθείς. Δεν πείθονται. Δηλαδή δεν κάνουν υπακοή. Ε? Τα παιδιά δεν κάνουν υπακοή στους γονείς. Γίνονται αντάρτες. Και ενώ τους λέει ο πατέρας τους κάτι, η μητέρα τους, δεν υπολογίζουν τίποτα. Αυτό είναι αμαρτία, παιδιά. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τα τέκνα, λένε, να υπακούεται στους γονείς σας. Αλλά είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό από των ανθρώπων των εσχάτων ημερών. Δεν θα ακούνε τους γονείς τους. Θα είναι βλάσφημοι, θα είναι και ασεβείς, δεν θα είναι και υπάκουοι. Θα είναι ανυπάκουοι. Θα είναι, λέει, και αχάριστοι. Αχάριστος τι θα πει? Ποιος είναι ο αχάριστος? Όχι, όχι, είναι ο δίπλα. Δεν ευχαριστιέται και τι άλλο δεν κάνει? Θέλει καλά και τι άλλο? Δεν χαίρεται. Ναι, δεν ευχαριστεί, παιδιά. Αυτός είναι ο αχάριστος. Ποιον να ευχαριστήσει, ποιον πρέπει να ευχαριστήσει? Το Θεό πρώτα-πρώτα. Ε? Και μετά και τον άνθρωπο που του δίνει κάτι. Αλλά και εκείνος που του δίνει ο άνθρωπος, από πίσω του έχει τον Θεό. Ο Θεός είναι που χρησιμοποιεί και εκείνον τον άνθρωπο. Ε? Και η ευχαριστία η πρώτη πρέπει να είναι στο Θεό. Ο αχάριστος, λοιπόν, δεν ευχαριστεί.
Θέλετε να μου πείτε κανένα παράδειγμα που δεν ευχαριστούμε το Θεό? Πώς δεν ευχαριστούμε το Θεό? Πω πω, τι μας είπε τώρα ο Ερδάνης, ωραίο είναι αυτό, Ένας που αυτοκτονεί δεν ευχαριστεί το Θεό, αλλά τι, είναι αχάριστος. Ο Θεός του δίνει ένα μεγάλο δώρο, τη ζωή, και αυτός πάει και αφαιρεί τη ζωή του, Αυτό είναι η μεγαλύτερη αχαριστία. Η πιο μεγάλη αχαριστία αυτή είναι. Φτάσει ο άνθρωπος να αφαιρέσει τη ζωή του. Με ποιο δικαίωμα? Ο Θεός σου δίνει το μεγαλύτερο δώρο και εσύ το αφαιρείς. Και στερείς από τον εαυτό σου τη μετάνοια, δηλαδή τη σωτηρία. Γι' αυτό και η αυτοκτονία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Άλλο παράδειγμα που είμαστε αχάριστοι, ξέρετε, ναι, το φαγητό. Τρώμε το φαγητό μας, μετά ευχαριστούμε ή τρέχουμε αμέσως να παίξουμε? Κάνουμε ένα σταυρό, λέμε ευχαριστώ Θεέ μου για το φαγητό ή το ξεχνάμε? Όταν πάλι δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία, παιδιά, αυτό είναι αχαριστία? Τι λέτε? Κυριακή πρωί γίνεται Θεία Λειτουργία και εμείς λέμε δεν θέλω να πάω. Είναι αχαριστία. Γιατί είναι αχαριστία? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Ναι. Ο Θεός μας ζητάει λίγες ώρες την Κυριακή, κανονικά όλη η Κυριακή είναι για το Θεό, για να πάμε να Του πούμε ένα ευχαριστώ με το μυστήριο, παιδιά, της Θείας Ευχαριστίας, δεν λέμε? Θα πάμε στη Θεία Λειτουργία που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι θα πει αυτό? Θεία Ευχαριστία. Είναι το μυστήριο με το οποίο κάνουμε τι, Ιορδάνη? Ευχαριστούμε τον Θεό. Κατ' εξοχήν αυτό το μυστήριο είναι το μυστήριο μέσω του οποίου ευχαριστούμε τον Θεό. Λέμε ένα ευχαριστώ στον Θεό για όλα. Γιατί έγινε για μας άνθρωπος. Γιατί καταδέχτηκε να μας μιλήσει, να μας κηρύξει, να το βρίσουμε και εκείνος να κάνει υπομονή, να τον κατηγορήσουμε, στο τέλος να τον φτύσουμε, να τον χτυπήσουμε, να τον σταυρώσουμε και να το βάλουμε και στον τάφο. Για όλα αυτά πάμε να ευχαριστήσουμε. Και κατ' εξοχήν μας είπε ο Χριστός, έτσι θέλω να με ευχαριστείτε, μέσω της Θείας Λειτουργίας. Και εμείς κοιμόμαστε. Ή λέμε, άσε με τώρα, δεν θέλω να πάω. Λέμε στον παπά μας, ας πούμε. Δεν θέλω. Ή δεν θέλω να πάω, δεν θα κοινωνήσω. Μα αυτό όλο για σένα το έκανε ο Χριστός. Για σένα προσφέρεται, για σένα θυσιάζεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Γιατί κάθε Θεία Λειτουργία, παιδιά, είναι πάλι η επανάληψη της θυσίας του Χριστού. Αυτό που έκανε στο Γολγοθά ο Χριστός που σταυρώθηκε, το ξανακάνει σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ο Χριστός θυσιάζεται πραγματικά σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και εμείς ούτε καν θέλουμε να πάμε. Να πούμε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτό που έκανες για μας. Αυτό είναι μεγάλη αχαριστία. Οι άνθρωποι λοιπόν στους εσχάτους χρόνους θα είναι αχάριστοι. Βλέπετε σήμερα πόσα παιδιά πάνε στην λειτουργία κάθε Κυριακή, μπορείτε να μου πείτε? Πάρα πολύ λίγα. Τα πιο πολλά κοιμούνται. Αν πεις όμως ότι θα πάμε για σκι, ξυπνάνε από τις 5 ώρα να πάνε για σκι. Δεν είναι επομένως ότι είναι κουρασμένα? Όχι. Είναι αχάριστα. Δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να πούνε ευχαριστώ στο Θεό. Δεν τους το μάθανε και οι γονείς τους, γιατί και οι γονείς είναι αχάριστοι. Και έτσι οι άνθρωποι φτάσανε σήμερα να μην εκκλησιάζονται, να μην λένε ευχαριστώ στο Θεό και όλα τα υπόλοιπα. Και ακόμα λέει, οι άνθρωποι θα γίνουν, λέει, και ανώσιοι. Αυτό το ανώσιοι τώρα, να το δούμε πώς μας το εξηγεί ο Άγιος Νικόδημος, γιατί είναι δύσκολη λέξη. Ανώσιος, θα πει αυτός ο οποίος δεν είναι όσιος. Έτσι δεν είναι? Τι θα πει όσιος? Ιορδάνη, τι θα πει? Δεν είναι όσιος. Δεν είναι άγιος. Δεν είναι αφιερωμένος στο Χριστό. Γιατί όλοι μας, αφού βαφτιστήκαμε παιδιά, είμαστε αφιερωμένοι στο Χριστό. Πρέπει όλη μας η ζωή να είναι σύμφωνη με αυτά που λέει ο Χριστός. Ένας λοιπόν που δεν τα υπολογίζει αυτά, ζει και ζωή που δεν είναι σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού. Αυτός είναι
ανόσιος. Αθετούν το όσιο, αυτό το χρέος που έχουν στο Θεό. Όταν βαπτιζόμαστε, παιδιά, ξέρετε τι κάνουμε, δίνουμε μια υπόσχεση στο Θεό. Ότι φεύγουμε από το διάβολο και από τα έργα του διαβόλου και θα είμαστε πάντα με τον Χριστό και με τα έργα του Χριστού. Αλλά στην πράξη, δυστυχώς, αυτή την υπόσχεση δεν την τηρούμε. Γινόμαστε ανόσιοι. Οι άνθρωποι, λοιπόν, θα γίνουν ανόσιοι. Και ακόμα, λέει, θα γίνουν και άστοργοι. Άστοργος τι θα πει? Είναι το «α», το στερητικό και «στοργή», ε? Δηλαδή, δεν θα έχουν στοργή. Ε? Τι θα πει στοργή? Τι είναι στοργή? Λέμε, αυτή η μητέρα έχει στοργή. Έχει αγάπη, ε? Έχει εσπλαχνία. Έχει αυτή τη λεπτή αγάπη, που είναι πολύ ωραία. Ε? Όχι, δεν έχει σχέση με την οργή. Στοργή είναι η αγάπη, παιδιά. Έτσι, η εσπλαχνία. Η αγάπη που συμπονάει τον άλλον. Οι άνθρωποι θα γίνουν άστοργοι, λοιπόν. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα είναι σκληροί. Δεν έχουν στοργή. Είναι σαν πέτρες. Και δεν το έχουν σε τίποτε να σε αδικήσουν. Και στο σχολείο, βλέπετε, έχουμε αυτό που λένε bullying, ε? Δεν έχουμε. Και πολλά παιδιά είναι σκληρά. Άστοργα. Αλλά και αυτό ξεκινάει και από τους μεγάλους. Άσπονδοι, άλλη η λέξη. Οι άνθρωποι, λέει, θα γίνουν άσπονδοι. Τι θα πει άσπονδος? Να το δούμε πώς το εξηγεί πάλι και αυτό και ο Άγιος Νικόδημος. Άσπονδοι θα πει αφιλίωτοι με τους ανθρώπους. Δεν συμφιλιώνονται. Κρατάνε έχθρα. Έχετε ακούσει άνθρωποι που δεν λένε καλημέρα ένας τον άλλον, που δεν μιλάνε, που δεν μιλούνται. Ε? Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ασυμφιλίωτοι. Ποτέ, παιδιά, να μην είμαστε έτσι. Φταίξαμε, θα πάμε και θα ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν φταίξαμε, θα πούμε την καλημέρα μας, δεν θα κόψουμε την καλημέρα και ας μας αδίκησε ο άλλος. Αλλά δεν θα τον βάλουμε και στο σπίτι μας, θα τον έχουμε και δίπλα μας, να λέμε τα μυστικά μας, άλλο αυτό. Αλλά μια καλημέρα θα τη λέμε σε όλους. Και μέσα στην καρδιά μας θα τους αγαπάμε όλους. Δεν θα γίνουμε άσπονδοι, ε? Να μην θέλουμε να συμφιλιωθούμε. Βλέπετε πόσα κακά λέει εδώ. Έχει κι άλλα. Θα γίνουν, λέει, οι άνθρωποι διάβολοι. Ακούτε? Τι θα πει διάβολος? Τι θα πει διάβολος? Για εξηγήστε μου. Διαβάλλω, λέμε. Ε? Τι κάνει ο διάβολος? Ποιο είναι το έργο του διαβόλου? Και τον λένε έτσι, διάβολο. Σκάλα που είχε πει ο Άγιος Ιησούς, ότι η αυγή στον ουρανό κάνεται μια σκάλα και ότι αυτή που αντίστοιχε το δρόμο... Άσε το λες τώρα. Ο διάβολος είναι αυτός ο οποίος διαβάλλει. Διαβάλλω τι θα πει? Βάζω κακά λόγια. Ε? Έρχομαι και λέω, ξέρεις, ο Χριστός είναι έτσι και έτσι και έτσι. Το συκοφαντώ. Ε? Βάζω που λέμε σπιουνιές. Λέω ψέματα, κατηγορώ τον άλλον. Λέω κακά λόγια για τον άλλον. Αυτός είναι ο διάβολος. Και οι άνθρωποι, λέει, θα γίνουν τέτοιοι στους εσχάτους χρόνους. Θα κακολογούν ο ένας τον άλλον. Και ακόμα, λέει, και κάτι άλλο. Θα γίνουν, λέει, οι άνθρωποι και ακρατείς. Τι θα πει ακρατείς? Δεν θα μπορούν να κρατιούνται, να συγκρατούν τον εαυτό τους. Δεν μπορούν να συγκρατούν τον εαυτό τους. Βλέπετε έτσι κάτι άνθρωποι που κάνουν κάτι παλαβά και λες, τι έπαθε αυτός τώρα? Και σου λέει, τι, έτσι μου ήρθε, λέει, να το κάνω. Καλά, δεν μπορείς να συγκρατήσεις τον εαυτό σου? Γίνονται οι άνθρωποι, λέει, ακρατείς. Δεν έχουν αυτοκυριαρχία, ε? Δεν κυριαρχούν στον εαυτό τους. Και δεν μπορούν να μαζέψουν και την κοιλιά τους, ε? Βλέπουν κάτι καλό φαγητό, τρέχουν να το φάνε. Δεν λογαριάζουν νηστεία ή έχουν πρόβλημα υγείας. Ακρατείς. Οι άλλοι έχουν πέσει στα ναρκωτικά ή στο τσιγάρο και δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Τρελαίνονται άμα δεν καπνίσουν. Ε? Ακρατείς. Δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον εαυτό τους. Για να γίνουν και ανήμεροι. Ακούς, ανήμερος. Τι θα πει ανήμερος? Το αντίθετο του ήμερος. Ε? Τι θα πει ανήμερος? Αυτός ο άγριος, ε?
που δεν έχει ημερότητα. Πώς είναι τα ζώα που λέει τα άγρια, τα ανήμερα, σαν θηρίο ανήμερο. Και θα γίνουν, λέει, και αφυλάγαθοι. Δεν θα αγαπάνε το αγαθό, το καλό. Λοιπόν, παιδιά, να προσέξουμε πολύ, γιατί είμαστε σε αυτούς τους καιρούς. Και μην νομίζετε ότι αυτά που υπάρχουν στον κόσμο, προσέξτε με λίγο, και κάνουν οι πολλοί και στο σχολείο και παντού, ότι είναι το φυσιολογικό. Δεν είναι το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό ποιο είναι? Αυτό που έκανε ο Χριστός. Αυτό που μας δίδαξε ο Χριστός. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Ο σωστός άνθρωπος, ο φυσιολογικός άνθρωπος είναι ο Χριστός. Και όσοι μοιάζουν στον Χριστό, αυτοί είναι φυσιολογικοί. Και πώς του λέμε αυτούς που μοιάζουν στον Χριστό? Ποιοι είναι αυτοί που μοιάζουν στον Χριστό? Οι χριστιανοί. Και ποιοι χριστιανοί πραγματικά μοιάζαν στον Χριστό? Οι Ορθόδοξοι. Και ποιοι Ορθόδοξοι χριστιανοί? Αυτοί που βλέπουμε εδώ, παιδιά. Πέστε. Οι Άγιοι. Επομένως, ένας φυσιολογικός άνθρωπος είναι ο Άγιος. Αν θες να δεις τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να ζήσεις, να πάρεις έναν Άγιο, να το μιμηθείς και έτσι θα βρεις την αιώνια ζωή και σωτηρία. Και δεν θα πάθεις, είδατε τι έπαθε αυτή η κοπέλα, η ζωή. Και τι παθαίνουν πάρα πολλά παιδιά σήμερα, που αντί να πάνε με τον Χριστό, παρασύρονται από διάφορες ιδεολογίες, διδασκαλίες και παραδείγματα κακά και μετά βασανίζονται, ταλαιπωρούνται και καταλήγουν και στην αιώνια κόλαση, αν δεν μετανοήσουν. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Τι να κρατήσουμε σήμερα, τι να θυμόμαστε από όλο αυτό που είπαμε? Το μεγάλο θαύμα του Αγίου Νικολάου. Ένα σύνθημα θέλω να μου πείτε. Να μην είμαστε ασεβείς, παιδιά, προσέξτε. Πολύ προσοχή. Όταν είμαστε μπροστά στο Θεό, όταν είμαστε στην προσευχή, όταν είμαστε στην Εκκλησία, αλλά και κάθε στιγμή, παιδιά, όπου και να είμαστε, δηλαδή άμα βγούμε από την Εκκλησία θα είμαστε ασεβείς? Όχι. Παντού είναι ο Θεός. Άρα παντού και εμείς να είμαστε ευσεβείς. Να σκεφτόμαστε τι? Ότι μας βλέπει ποιος σε κάθε στιγμή. Μας βλέπει ο Θεός, παιδιά. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από τον Θεό. Μπορεί από τους ανθρώπους να ξεφύγουμε και από τον Πατέρα μας, τη μάνα μας, από τον Θεό δεν μπορούμε. Λοιπόν, έλατε να κάνουμε προσεύχη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και Άγιοι και σώνος των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί σας.